να δούμε, Θανάση, παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ προηγουμένω την κριτική που ασκείται και στη ρωσική τηλεόραση, σε στρατηγού, για το γεγονό ότι χάθηκε αυτή η στρατηγική σημασία πόλη Λιμάν στο Ντονιέτσκ. Είναι στο κομμάτι του Ντονιέτσκ που δεν το, δεν το ελέγχουν ακόμα οι Ρώσοι. Τι λένε στη Μόσχα. Το Ντονιέτσκ όμω προσαρτήθηκε με τα δημοσφίσματα στη Ρωσία. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Όπω λέμε από χθε, Νίκο, είναι καταρχά πρωτοφανέ το φαινόμενο για τη Ρωσία, αλλά ίσω και διεθνώ ότι υπάρχει πλήρη ελεύθερη συζήτηση για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων, ακόμη και στα κρατικά μέσα. Έχουν αποκλειστεί από αυτό το διάλογο όσοι εκφράζουν φιλοδυτικέ θέσει ή ζητούν να σταματήσει η πολεμική επιχείρηση. Πολλοί υπερασπίστηκαν τον στρατηγό Λάπιν που έχει την ευθύνη των επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι τη περιοχή, ο οποίο μάλιστα λέγεται είχε ταχθεί υπέρ τη μερική επιστράτευση από την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων και ήταν αντίθετο δηλαδή με τη λογική τη εισόδου μια μικρή δύναμη. Το λέω γιατί μέχρι σήμερα έχει ακουστεί ότι αυτοί που μπήκαν στο έδαφο τη Ουκρανίας από την πλευρά τη Ρωσία ήταν 120, το πολύ 150.000 στρατό. Και ακούμε από την πλευρά τη Ουκρανία ότι έχουν να αντιμετωπίσουν έναν Ουκρανικό στρατό που φτάνει μέχρι και τι 400.000 αυτή τη στιγμή. Κανεί δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται ακριβώ με τι απώλειε. Ίσως για να αποκρούσει και αυτή την κριτική, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι είναι σφοδρά τα χτυπήματά του από το πυροβολικό και μεγάλε ε, ανακοινώνουν εκατοντάδε απόλυε από την πλευρά των Ουκρανών. Και προσπαθούν να δικαιολογηθούν λέγοντα ότι έτσι αποφεύθηκε η περικύκλωση τουλάχιστον 5.000 Ρώσων στρατιωτών και ότι τίποτε δεν έχει τελειώσει στι μάχε τη περιοχή, ότι ανασυντάσσονται για να. Α, Α, επαναοργανώσουν την α, επιχείρησή τους έτσι ώστε να ανακαταλάβουν όλο το έδαφος του Ντονιέτσκ του και οι τοπικοί άρχοντες και α, η α, κεντρική ρωσική ηγεσία επιμένει ότι αυτές οι περιοχές θα επιστρέψουν, θα επανέλθουν και θα ενταχθούν στη Ρωσία στις, στα συνταγματικά του όρια που είχαν το 2014, επομένω ολόκληρη η περιφέρεια του Ντόνιετ. Από τη Χερσόνα, οι τοπικοί ηγέτε λένε ότι αποκρίνουν συστηματικά τι ουκρανικέ επιθέσει. Και επίση, βέβαια, αύριο έχουμε την κομβική συμβολική συνεδρίαση τη κρατική Δούμα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Ρωσία ενέκρινε τα έγγραφα για την ενσωμάτωση των τεσσάρων νέων επαρχιών. Και αύριο θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσει στα δύο σώματα τη Βουλή, που επίση θα εγκρίνουν, κανεί δεν αμφιβάλλει, την ενσωμάτωση αυτών των τεσσάρων νέων επαρχιών.